και θεώρησα τη μεγαλύτερο εξευτελισμό που υπέστη στη ζωή μου που παρευρέθη στην κρίση των ιατρών στο Πειραιά, αυτή την κρίση, ουδέποτε στη ζωή μου παρανόμησα, εκεί έσκυψα το κεφάλι. Από το βιασμό που υπέστη, από τον κύριο Σαμά, από τον κύριο που ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, έτσι, και μέσα στην κρίση με πήρε ο γενικός γραμματέας τηλέφωνο και μου λέει: δεν πιστεύω, μου λέει, να με βγάλει θέλω να σας πω, εγώ θα τον έβαζα ούτε να εξετάζει γυναίκες του, είναι για τα μπάζα ο άνθρωπος. Λέω, ξέρω ότι δίπλα σας είναι ο κύριος Σαλμάς και αυτά που σας λέω τα ακούει. Με πήρε τηλεφώνο στο κινητό ο κύριος Σαλμάς και μου είπε, ρε Τσογλάνη, ρε Κολόποδο, το χ**ο σου, το χ**ο σου, θα σε σκίσω ρε αλήτη, θα σου πετάξω τα μάτια έξω, θα σου ξεριζώσω τις αυτούλες ρε αλήτη. Αυτό, ο Σαλμάς όλα αυτά. Και το διέκοψα γιατί λέω, δεν έχω τόσο μεγάλα αυτιά να μου τις ξεριζώσετε κύριε Σαλμά. Θα σε κάνω ρε αλήτη, μου λέει, μετά τις εκλογές να μετράς τις σκάλες του νοσοκομείου με κλωτσές. Τον ευχαρίστησα για τα καλά του λόγια που μου είπε, γιατί του λέω αυτά που μου είπατε με τιμούν και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αλλά όμως να έχεις την υπόψη σας, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τόσο την ιεραρχία του Υπουργείου Υγείας, όσο και την ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω τίποτα, ούτε με τον κύριο Σαχμά, ούτε και με τον κύριο ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον. Αυτό που έχω είναι με την οτροπία που υπάρχει. Η Ελλάδα χάνεται, η Ελλάδα δουλειάζει και αυτοί περί άλλων τυρβάζουν. Αυτό έχω που με στενοχωρεί για αυτόν τον τόπο. Εγώ αρρώστησα από αυτή τη διαδικασία.